Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες αγώνες της πρώτης φάσης του κυπέλου είναι αυτός που διεξάγεται αύριο στις 2.30 το μεσημέρι στον Τύρναβο ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον γειτονικό Οικονόμο Τσαριτσάνης. Είναι το πρώτο από τα τρία ντέρμπι που θα δώσουν φέτος μεταξύ τους οι δύο εκπρόσωποι του νομού Λάρισας και στη φετινή Football League 2, αφού θα ακολουθήσουν εκείνα του πρωταθλήματος. Το Γόητρο λοιπόν βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες φιλοδοξούν να προχωρήσουν στη διοργάνωση, ελπίζοντας σε ένα μελλοντικό εντός έδρας μάτς με εμπορικό αντίπαλο, ώστε να τονωθούν οικονομικά. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα για τους Τάσο Μπεριτζά και Γιώργο Καλτέκη, που ποντάρουν πολύ στη συγκέντρωση που προκαλούν στους ποδοσφαιριστές τέτοιου είδους ντέρμπι. Φυσικά, η συγκεκριμένη αναμέτρηση, την οποία θα διευθύνει ο Λάμπρος Παπαργυρίου από την Κατερίνη, θα γίνει στη σκιά της εισήγησης που έγινε προς την ΕΠΟ από την Επιτροπή Δέλτα Εθνικής για ενοποίησή της με την ΓΑΜΑ Εθνικής σε ένα πρωτάθλημα 6 ομίλων των 16 ομάδων ο καθένας.